Παιδιά, και είμαστε εδώ. Στο σημερινό βίντεο θα πάρω τον Brawl Pass, βασικά στο βίντεο που ακολουθεί, γιατί το κανάλι μέρα. Και θα πάρω και το loot, το οποίο θα είναι σε άλλο βίντεο και θα το δείξω λογικά αύριο μεθαύριο. Θα ανέβει το βίντεο. Οπότε, πάμε να το δούμε. Αυτή τη στιγμή είναι που θα πάρω τα gems και ναι, πάμε να πάρουμε τον Brawl Pass. Για κάποιο λόγο μου τα βάλει κατευθείαν στα gems. Λες και ήρθαν από κάτω, οπότε δεν το έδειξα που μου ήρθαν μπροστά. Τέλος πάντων, βλέπετε έχω 243 gems. Και ήρθε η στιγμή να πάρουμε το Brawl Pass. Λοιπόν, για να δούμε. Το πήρα, πάρα πολύ ωραία. Γενικά τώρα μόνο το pin pack και το skin του Brawl Pop Mike θα πάρω. Πάμε πρώτα για το pin pack. Πήρα Ems, Nani και Poco. Αυτά να πω την αλήθεια μου αρέσουν και στην Ems ήθελα πολύ ένα. Οπότε είμαστε ok. Και πάμε τώρα παιδιά να πάρουμε και το σκινάκι. Πάμε λοιπόν να πάρουμε το σκιν του Dynamite. Ωραίο και αυτό, αν και έχω ήδη Coach Mike. Να χαμηλώσω πρώτα λίγο τον ήχο του παιχνιδιού. Έχουμε λοιπόν. Απλά χρωματιστό όνομα. Να βάλουμε αυτό που είναι ό,τι καλύτερο. Και θα τον πάρω σε άλλο βίντεο τον look. Πάμε λοιπόν εδώ πέρα για τα coins. Και πήρα αρκετή του τσικα coins και πάμε τώρα να παίξουμε. Και έχει περάσει μια μέρα και ήρθε η στιγμή να κάνω το gameplay. Πρώτα απ' όλα μπορεί να παρατηρήσετε είμαι πιο πολλά κύπελα. Λοιπόν, ανέβασα μερικά πράγματα π.χ. Σέλι, Φρανκ, Πρίμο, Σπάικ. Και θα ανέβαζα και Καρλ στο χάρτη στο heist που είχε σήμερα το πρωί. Αλλά ήταν ίσως και οι συμπαίκτες για κάποιο λόγο. Ενώ πριν και πάλι που δεν έκανε καλή επίθεση, ας πούμε, έκανα εγώ γιατί ο Καρλ ήταν καλός. Αλλά στις περισσότερα γεύση ήταν AFK και κάναμε 2v3, οπότε καταλαβαίνετε πιστεύω. Τα νέα μου 25 ήταν ο Φρανκ, ο Πρίμο, Σπάκ και σε λίγο από πριν. Παίξουμε λοιπόν με το σκηνό εδώ πέρα του Κοσμάικ. Του Μπέλχοπ Μάικ. Να πω την αλήθεια, δεν μου αρέσει τόσο τα χρώματα, δεν ξέρω, δεν μου αρέσει τόσο, ενώ μου αρέσει περισσότερο Coach Mike, νάτος, αλλά τέλος πάντων, αυτό ναι. Και πάμε να παίξουμε επίσης, εδώ είναι η ομάδα μου, τη βλέπετε, όποιος θέλει μπορεί να μπει και ναι, πάμε να παίξουμε. Λόγω παιδιά μου σταμάτησε το record, τέλος πάντων. Έχω πάρα πολύ νοψιμπέκτες, δηλαδή αυτοί πεθαίνουν 4 φορές, εγώ μία και χάνουμε, γιατί μία θέλει για να χάσουμε. Άμα είναι αυτός νεκρός, εγώ θα πεθάνω και θα χάσουμε. Γενικά μπορείτε να δείτε κι εσείς πόσο νουμπ είναι. Πέθανε με τη μία, μπράβο, πέθανε στις πρώτο δευτερόλεπτο. Δεν πώς δεν πεθαίνω ακόμα, δηλαδή ποια διαφορά μου. Είναι τύχη, υποτίθεται. Όχι, δεν είναι τύχη. Αλλά εντάξει. Εν τω μεταξύ, αυτό το βίντεο θέλω να το δείτε εσείς από την ομάδα που λέτε, ξέρω εγώ, ότι οι συμπαίκτες σας είναι noob και μόνο εμένα μου πάζει τώρα. Παιδιά, άμα ανεβαίνω, θα πείτε καλά κυρίως εγώ. Να δείτε τα 3v3 μου, βάζει AFK, γιατί όμως. Έχει τώρα αυτό θα χάσει με την ίδια. Να, βλέπετε, βλέπετε, κάνει ένα τέμ. Πήγε στα κουτιά, τι να κάνουμε. Πήγε στα κουτιά. Άμα κάνει ο τέμ και είσαι τόσο νουμπά που κάνει ο τέμ, εγώ να πα στα κουτιά. Εντάξει, τι περίμενα. Τουλάχιστον και αυτό εντάξει, δεν πέφτουν πολλέ παραπάνω φορέ. 2 τουλάχιστον. Δεν είναι τόσο νουμπ. Πραγματικά έλεγε, δηλαδή γιατί να κάνει τότε. Μόνο στα τέτοια. Στα χάσει αυτά όταν έχει μικρό χώρο. Δηλαδή εγώ συνήθω το κάνω όταν. Και τώρα α πούμε εντάξει είμαι με thrower. Αλλά ναι, εντάξει πέθανε αυτό με τη μία, πάει κέντρο. Και δεν έκανε καν κάτι στο κέντρο, μόνο πέθανε. Ούτε kill, ούτε πήρε κανένα πάρτι, ούτε απλά πέθανε. Έκανα βλακία τώρα. Τουλάχιστον το σκότωσα, εντάξει, έκανα βλακία όμως, γιατί πήγα πολύ κοντά.
Αφιέρωση θα υπάρχει σίγουρα, αλλά εδώ μπορεί να υπάρχουν. Εντάξει, βλέπετε πόσο πρώην ο συμπαίκτης μου. Μετράω λοιπόν, έχει πεθάνει 2 φορές να φωνεί. Δεν είναι πάρα πολλές. Εντάξει, εδώ πάει και το χωρίς καν να βαρέσει, δηλαδή. Εντάξει, εδώ απλά παίρνουμε τα πάρκερ. Δυστυχώς θα παίρνει το συμπαίκτης γιατί θα το δώσει στους αντιπάλους. Δεν θα κερδίσει κάτι με αυτά τα πάρκερ. Α, έκανε και εντάξει, παιδί. Εντάξει. Οκ, μια χαρά τότε. Οκ. Θέλω να δω λίγο τον προηγούμενο τον Brock. Γιατί τώρα γενικά έχω πέσει πολύ με τις πόρες. Κάθε ακόμη που μου τις πάει. Είναι ότι εγώ έχω μόνο πίσω μας και κάνω συνάδει. Δηλαδή, άμα δείτε τώρα. Πέρα από αυτά που κάνω τώρα. Αυτά είναι λίγο συμπαίκτη. Βγαίνω πάρα πολλές φορές. 3, όχι πιο κάτω, μισό. Εδώ 3. Δεν έχει. Γιατί δεν τα δείχνει τα 3, τέλος πάντων. Έχω βγει πάρα πολλές φορές 3, παιδιά. Είναι πολύ σπαστικό, δηλαδή. Έρχεται π.χ. αυτή με τα πολλά πάρκου 10 κάτι ή κάνουν team ή βαράνε όλοι μαζί. Όλα πάντως αυτό θα γίνει. Δηλαδή όταν λέω κάνουν team εννοώ θα βαράνε όλοι, αλλά όχι ταυτόχρονα. Αλλά βαράνε και όλοι ταυτόχρονα. Τώρα εδώ επειδή είμαι κέντρο, δεν ξέρω. Έχει κάτι εδώ. Πάμε λοιπόν εδώ πέρα στη Ρόζα. Θα πεθάνω συμπέξει, είναι λογικό. Πάει τόσο κοντά. Δηλαδή δεν είναι ξέρω εγώ τύχη ότι αυτόν επέλεξε να βαρέσει. Είναι ότι πάει κοντά, δεν είναι. Παίζει νουμποτά. Έχουμε ένα Λίον εδώ πέρα. Πιστεύω τον έχω. Μάλλον στο βίντεο δεν θα παίξω με τα υπόλοιπα που πήρα τα pins. Έλα τώρα, εντάξει, με είχαν περικυκλώσει. Ο συμπαίκτης μου αυτή τη στιγμή δεν θα πεθάνει, αλλά πέφτει απάνω που είναι σίγουρα ένας. Είναι εκεί πέρα 2 άτομα. 10 power cubes κιόλας. Τι λέει. Εδώ θα πάνε σε εμάς, φυσικά. Εντάξει, φυσικά και θα πάνε σε εμάς. Όχι, που δεν θα πήγαιναν σε εμάς, δηλαδή έλεος. Ευτυχώς κάνει η Έμι λίγο και πηγαίνει προς τα πίσω. Αλλά... όχι. Τελικά θα πάνε σε εμάς. Πιστεύω. Ελπίζω δηλαδή. Καλά είμαστε. Καλούτσικα. Έχουμε δηλαδή εκεί πέρα αυτή τη ρόζα μόνη τη. Και έχουμε κι άλλη μια ρόζα πάλι με 12. Γιατί το κάνω αυτό. Όλοι με 12 είναι. Μόνο εμείς δεν έχουμε 12. Εμείς έχουμε 0, εντάξει. Εδώ παίζει, πάει ο συμπαίκτης μου εκεί πέρα κέντρο και καλά για να πάρει power cubes και δεν παίρνει τίποτα. Και κουτιά κοντά μας δεν έχει. Τώρα πώς να πάρεις δηλαδή από τα heals που κάνουμε, θα τα κλέψουν οι άλλοι. Εδώ πέρα είναι το κλασικό lag, παιδιά. Πάντα έχω lag. Ναι. Ειδικά πριν έπαιζα με Λου και σε μια φάση πόσο ήταν, rank 7 τότε. Και απλά έκανα συνέχεια στο rank 7. Δεν μπορούσα καν να κουνηθώ. Πάμε λοιπόν ένα τελευταίο game. Να δούμε αν και εδώ θα είναι ο noob. Που ελπίζω όχι. Εντάξει, αυτή η MZ δεν ήταν τόσο noob. Δηλαδή, να δούμε μία το προφίλ. Δεν θα είναι τόσο noob. Α, ναι, ξέχασα να πω ότι σε αυτό το χάρτη είναι καλή και η ρόζα. Πάλι ο ίδιος. Νομίζω ο ίδιος είναι. Έχουμε μόρφη εκεί πέρα, πολύ επικίνδυνα. Μετά θα χρησιμοποιήσω και πάλι κοσμά, γιατί αυτό μου αρέσει. Δεν ξέρω γιατί ρε παιδιά, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το skin. Δηλαδή, εντάξει, έχω lag. Έχω lag και πέθανε και ο συμπαίκτης, μπράβο. Λογικά εδώ το kill το καταφέρνω, γιατί αφού έμεινα με 18 ζωή, τον έχω. Αλλά, ναι, είναι σπαστικό γιατί το είδατε και εσείς, δεν έφταιγα εγώ κάτι τέτοιο. Απλά έχω lag. Ναι, δεν αποκλείεται να παίζα τόσο νου που να καθόμουν έτσι σε ίδιο σημείο να μην σκοτώσω άλλο. Δεν είμαι σαν τους συμπαίκτες μου, τους random στα 3v3, δηλαδή το έκαναν για σπάσιμο, ήταν σε φάση τίμαραν στους αντιπάλους. Εντάξει, εδώ πέρα θα χάσουμε, λογικό. Ο συμπαίκτης μου πάρα πολύ νου, νομίζω είναι ο ίδιος με πριν. Ναι, λογικά ο ίδιος με πριν είναι. Ναι, πολύ νου.
20.000. Όντως τώρα. Έχει μόνο νερό 25, κάτι δείχνει αυτό. Και λοιπόν, επειδή εδώ μου σταμάτησε το record, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Βάλτε ένα like άμα σας άρεσε, dislike άμα δεν σας άρεσε και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.